Λοιπόν, αφού συναντάμε στο 9 την αισθία θρόνος του Δία κτλ, 12 και 7, μετράμε πάλι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και συναντάμε τον Δία με τον αριθμό 3. 10, 3 και 6. Έχουμε την δεκάτη που είναι η Ιερά Τετραρτής, η ολοκλήρωση του χωροχρονικού συνεχούς. Έχουμε το 3 που είναι το ενδυνάμει η τρισδιάστατη και η τρισυπόστατη θεότητα, η οποία προέρχεται από τρεις μεγαλύτερες οντότητες και κατεβαίνοντας έχει τον αριθμό 6, τον πρώτο τέλειο αριθμό, ο οποίος ο πρώτος τέλειος αριθμός κρύβει μέσα του την Ιερά Τετραρτή, την δεκάτη, όπως και το 4 την κρύβει μέσα της, έτσι και το 6 την κρύβει μέσα της. Το 6 γιατί 1, 2, 3 είναι. Είναι 1, 2, 3. 3. Έτσι. Ναι. Το 3 αυτό είναι αυτό εδώ πέρα. Και είναι ο τέλειος αριθμός. Γιατί κρύβει μέσα το 6 την Ιερά Τετραρτή? Γιατί μας δίνει 6, μας δίνει 1, 2, 1, 2, 3, έτσι, και μας δίνει 1 και 2, 3 και 3, 6. Το 6 όμως αυτό ολοκληρώνει την 7η στην μουσική κλίμακα. Την 6η δεν ολοκληρώνει. Ναι, είναι και η 7η μέσα της. Γιατί φα, μη, σολ, φα, ντο, σολ είναι. Το φα είναι η πρώτη νότα στο νούμερο 1, το ντο είναι το παιδί του φα, και το σολ είναι το παιδί του ντο. Άρα το σολ είναι η τελευταία νότα της ορθής γωνίας, η 7η. Η επόμενη νότα από το σολ είναι πάλι φα. Όχι ρε. Όχι ρε. Γιατί έχουμε φα, μη, ρε, ντο, σι, λα, σολ, αν τις πάρουμε με τη σειρά κλίμακα. Αν πάρουμε την κλίμακα του φα, έχουμε φα, μη, ρε, ντο, σι, λα και σολ. Άρα στην θέση 3 εδώ έχει ολοκληρωθεί η 7η, η ορθή γωνία του σύμπαντος. Αυτό σημαίνει Ιερά Τετρακτής, χωροχρονικών συνεχές. Αυτό ήταν που γνώριζε ο Απόλλων και είχε την δυνατότητα της μαντικής, γιατί γνώριζε τι θα συμβεί στην 7η από την θέση 3 μέσα από την μνήμη του πατέρα του. Είναι απίστευτα αυτά που μας λένε οι Πυθαγόροι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια όμως. Και έτσι έχουμε τον Δία στην δεκάτη, 3 και 6. Και μετράμε τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11. Και συναντάμε τον Κρόνο με το νούμερο 2 και το νούμερο 5. Ο Κρόνος έχει την δεύτερη θέση. Ταυτόχρονα του ορίζεται και η ενδεκάτη του Κρόνου. Και ταυτόχρονα του ορίζεται και η πέμπτη, η οποία πέμπτη είναι ο ένσαρκος βίος. Και του δίνουν την ενδεκάτη. Να διαχειριστεί την ενδεκάτη, την οποία τα κάνει μουσκεμάτια. Τα κάνει τελείως μουσκεμάτια. Γι' αυτό και έχασε την δυνατότητά του. Γιατί ήταν αιρετικός και δημιούργησε πρόβλημα στον ουρανό. Στην θέση 12 ο ουρανός είναι. Ο οποίος δεν αναφέρεται. 13. Στην θέση 12. Ναι, ναι, ανεβαίνοντας. Ο οποίος δεν αναφέρεται. Τον έχουμε όμως στην ανάπτυξη όλων των τροχιών. Και έχουμε τώρα
στην θέση 12 τον ουρανό, ο οποίος έχει τον αριθμό 13 και το 4. 3 και 1, 4. 4, 8, 20. 20. Το διαράκι αυτού. Και μετράμε από το 1 μέχρι το 13 και συναντάμε τον Ποσειδώνα, ο οποίος έχει το 14 και το 3. Κατεβαίνοντας έχει το 3 και ανεβαίνοντας έχει το 13. Και στον μαθηματικό τύπο του Πυθαγόριου κανόνα είναι το 14. Ανεβαίνοντας συναντάμε στο 14 τον Πλούτονα. Στο 15. Στο 14. Άστινα. Ναι. Στο 14 τον Πλούτονα. Και ο Πλούτονα έχει τον αριθμό 15. Και ταυτόχρονα έχει το 2. Ο οποίος έχει την δεύτερη πλευρά του κόσμου. Ο κόσμος έχει δύο όψεις. Η μία η όψη είναι η όψη της ζώσας μορφής και της ύλης που έχουμε άπαντες μέσα στο φως του Διός, και η δεύτερη όψη είναι η στάση των ψυχών χωρίς σώμα, την οποία την έχει ο Πλούτων στην θέση με τον αριθμό 15 και το 2. Και φτάνουμε στο 15, στην τελευταία τροχιά, την οποία την έχει ο Εξών και έχει το νούμερο 1. Επίσης έχει το 1 πάλι. Έχει την αρχή. Ο Εξών είναι ο πατέρας του ηλίου μας, ο οποίος δεν τον αναφέρουν καθόλου. Δεν μας λένε το όνομά του. Απαγορευόταν να το ονομάσουν, να τον ονομάσουν. Ο πατέρας του ηλίου μας, κατά άλλους, είναι ο λεγόμενος Νιμπύρου και κατά άλλους, ο πατέρας του ηλίου μας είναι ο Σύλλιος. Ας τον είχες πει τρίτος Ήλιος. Ας τον είχες πει τρίτο Ήλιο. Ο τρίτος Ήλιος. Αλλά και πατέρα Ήλιος. Αυτός ήλιο. Όμως, από αυτόν μέσα, γεννηθήκαν οι άλλοι δύο. Έτσι. Πού είναι αυτό, το βλέπω, δεν μας το λένε να το βλέπουμε. Όχι, αυτός δεν είναι έξω. Αυτός είναι έξω, πάει και έρχεται. Ή είναι αυτός ο οποίος διατηρείται μόνιμα έξω, σε άλλη τροχιά. Απαγορευόταν να μιλήσουν γι' αυτό. Και γι' αυτό δεν έχουμε πολλά στοιχεία γι' αυτό. Για την Αντιχθώνα μίλησε ο Πλάτων και για τη Σελήνη μίλησε ο Πλάτων και για το κεντρικό πυρ μίλησε και για την Εστία μίλησε ο Πλάτων. Αλλά για τον Εξών δεν μίλησε κανείς, δεν έχει μιλήσει κανείς για τον Εξών. Οπότε δεν ξέρουμε πράγματα για τον Εξών. Και πάμε τώρα να δούμε παρακάτω τι έχουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το σύστημα, το πώς κατέρχονται οι ψυχές και πώς κινούνται οι ψυχές από έξω από το ηλιακό σύστημα, οι οποίες πού βρίσκονται, στον Εξών. Εκεί πατάνε, στον Εξών. Και από τον Εξών έρχονται μέσα. Και από μέσα κατευθύνονται στον ήλιο. Περνώντας τα στάδια αυτά, κατευθύνονται στον ήλιο. Και από τον ήλιο αρχίζουν πλέον να ψάχνουν να βρουν σώμα για ενσάρκωση. Έτσι. Κάτι σαν περιπλανόμενες ψυχές. Όλες οι ψυχές έτσι κινούνται. Έχουν αυτή την κίνηση.